διεξήχθη σήμερα με απόλυτη τάξη η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του αναπληρωτή Προέδρου και των δύο αντιπροέδρων του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. Η ψηφοφορία έλξε στις 5 το απόγευμα. Το τελικό αποτέλεσμα της καταμέτρησης των ψήφων είναι θέση αναπληρωτή Προέδρου. Ψήφισαν 1.032 άτομα. Έγκυρα ψηφοδέρτια 1002. Άκυρα Λευκά, 30. Έλαβαν Μαρία Βασιλιάδου, 824 ψήφους. Θεοδόρου Μαρίνος, 179. Για τις θέσεις τους των αντιπροέδρων ψήφισαν 1032 άτομα, έγκυρα ψηφοδέρτια 1011, άγκυρα λευκά 21. Έλαβαν Ανδρέου Λευτέρης 372, Ασπρής Σωμάς 155, Θεοδούλου Μιχάλης 37, Ξενοφόντος Ξένιος 229, Περικλέου Έλενα 401, Σίκης Ανδρέας 460, Χανίδης Μάριος 298. Σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα... Εγώ, ο Νίκο Αναστασίου, πρόεδρο τη Εφορευτική Επιτροπή του 14ου Συνεδρίου του Κινήματο Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, ανακηρύσσω σήμερα, την 1η Μαου, την μαστρία Βασιλιάδου ω αναπληρωτή πρόεδρο του Κινήματο Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Επίση, το Σίκιν Ανδρέα ω πρώτον αντιπρόεδρο τη ΕΔΕΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια και την Έλενα Μπερικλέους ως Β' Αντιπρόεδρο της ΕΔΕΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια.